Του νέου χωρικού και θεματικού αντιπεριφερειάρχε καθώ και εντεταλμένου συμβούλου τη Περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ανακοίνωσε ο νεοκλεγέντα Περιφερειάρχη Χριστόδουλο Τοψίδη. Αναλυτικά αυτή είναι. Ω πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου προτείνεται ο Μιχάλη Πιτιακούδη, Περιφερειακό Σύμβουλο τη Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Ω χωρικοί αντιπεριφερειάρχε ορίζονται οι εξή. Περιφερειακή Ενότητα Εύρου Ευάγγελο Πουλιλιό. Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπη Εμμανουήλ Ταπατζά. Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθη Πολυξένη Μπρίκα. Περιφερειακή Ενότητα Καβάλα Θεόδωρο Μαρκόπουλο. Περιφερειακή Ενότητα Δράμα Μιχαήλ Μουρβετίδη. Παράλληλα, ω θεματικοί αντιπεριφερειάρχε Ανατολική Μακεδονία και Αθράκη ορίζονται οι εξή. Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Πολιτική Προστασία Επιπτώσεων Κλιματική Αλλαγή Υποδομών και Έργων ο Κωνσταντίνο Βενετίδη. Οικονομικών Πολιτισμού και Θελοντισμού η Φανή Μπαχαρίδου. Μεταφορών, επικοινωνιών και καλών πρακτικών για την εξυπηρέτηση των πολιτών, ο Ιρφάν Χατζηγενέ. Ανάπτυξη επιχειρηματικότητα, καινοτομία και κοινωνική οικονομία, ο Αλέξανδρο Ιωσιφίδη. Υγεία και οικογενειακή πολιτική, ο Γεώργιο Δαλακούρα. Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, ο Αρχοντή Παναγιώτη. Αγροτική Οικονομία, Περιβάλλοντο και Ενέργεια, ο Ανάργυρο Πατακάκη. Και τέλος, θεματικός αντιπεριφερειάρχης κοινωνικής πολιτικής, ο Αλέξανδρος Παναγιωτήδης. Την ίδια ώρα, εντεταλμένος σύμβουλος σε θέματα ψηφιακής μετάβασης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και πολιτικής γης, ορίστηκε ο Ριτβάν Μολάϊσσα. Σε θέματα ορεινής πολιτικής και διαπολιτισμικής ανάπτυξης, ο Σαλί Γιουρούκ. Και σε θέματα αθλητισμού και απασχόλησης, ο Στυλιανός Συγνατι Τέλος, ως εκτελεστικός γραμματέας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ορίστηκε ο Παναγιώτης Χαλβατζής, τέλεχος της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με σπουδές στις ανθρωπιστικές επιστήμες και μεταπτυχιακό δίπλωμα στο δημόσιο δίκαιο και την πολιτική επιστήμη. Υπενθυμίζεται ότι οι νέοι αντιπεριφερειάρχες και εντεταλμένοι σύμβουλοι πιάνουν δουλειά από την 1η Ιανουαρίου του 2024.